Να ξεκινήσουμε την Ήρα Ορχάνη, Αμερικανική πρεσβεία, όπου πριν από λίγο Ήρα έφτασε η κεφαλή της πορείας. Συγκεκριμένα, Νίκο, περίπου στις 6.30 έφτασε εδώ στην Αμερικανική Πρεσβεία, όπου βρίσκονται παρατεταγμένοι δεκάδες αστυνομικοί, κεφαλή της πορείας, όπου παραδοσιακά βρίσκεται ο σύνδεσμος φυλακιστέντων και εξοριστέντων αντιστασιακών, κρατώντας πανό με σύνθημα «Αντίσταση για πάντα στο φασισμό» και φωνάζοντας συνθήματα «Το Πολυτεχνείο ζει σε αγώνες μας καλή», αλλά και συνθήματα «Υπέρ της Παλαιστίνης». Νωρίτερα, βέβαια, είχε φτάσει εδώ το μπλοκ της ΠΑΣΠ με την αιματοβαμένη η σημαία, το σύμβολο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, όπου στην συνέχεια αποχώρησαν και αναμένεται σταδιακά να φτάνουν και τα υπόλοιπα μπλοκ συνδικάτων, φοιτητών και σωματείων, αλλά φυσικά και απλών πολιτών. Μαζική η προσέλευση του κοινού και αυτήν τη χρονιά, παρά το έτσι κρύο και τον κακό καιρό που είχε νωρίτερα. Σήμερα 25.000, μάλλον πάνω από 25.000 είναι η πρόβλεψη της αστυνομίας των διαδηλωτών που έχουν κατέβει σήμερα. Νίκο, μέχρι στιγμής πάντως η πορεία διεξάγεται ομαλά, χωρίς επεισόδια. Είναι πολύ σημαντικό ότι είναι μαζική συμμετοχή χιλιάδων διαδηλωτών και ότι δεν έχουμε το παραμικρό επεισόδιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί στο παρελθόν έχουμε δει να αμαυρώνεται η ειρηνική πορεία χιλιάδων διαδηλωτών από θλιβερά επεισόδια.